Έχει να κάνει με το προσφυγικό. Θα ήθελα να πω, κύριε Κούτρα, ότι είναι λυπηρό το γεγονός αυτό που γίνει και εκφράζουμε και ο ΣΥΡΙΖΑ την οδύνη μας για την ιστορία αυτή που δημιουργήθηκε στις Βρυξέλλες. Εγώ θα ήθελα να πω ότι πρέπει να λάβουμε όλοι μας υπόψη ότι εκτός από την προσφυγική κρίση, εκτός από την οικονομική κρίση, πια έχουμε και κρίση ασφάλειας. Και θεωρώ ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι λαοί της Ευρώπης και οι χώρες της Ευρώπης υποτίμησαν σε πολύ μεγάλο βαθμό ότι από τις επεμβάσεις οι οποίες έχουν και έχουν ευθύνη για τις επεμβάσεις στην περιοχή, υποτίμησαν το γεγονός ότι θα αναπτυχθούν τέτοια είδους κινήματα φονταμελιστικά και μιλάω για το ISIS. Και έχουν ευθύνη λοιπόν. Άρα είναι η τρίτη κρίση μεγάλη στην Ευρώπη και η ευθύνη είναι τεράστια για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Θεωρώ ότι τώρα το δεύτερο στοιχείο είναι ότι ο φόβος ο οποίος πάει να δημιουργηθεί, γιατί καταλαβαίνετε, αυτό δεν μπορείς να το αποφύγεις εύκολα. Αν λοιπόν το ενισχύσουμε ή το ενισχύσουν οι κυβερνήσεις και η Ευρώπη ενισχύσει το φόβο, είναι η ιδεολογία του φόβου η οποία θα επικρατήσει πια στην Ευρώπη. Είναι επικίνδυνο και είναι και επικίνδυνο γιατί τέτοια, το είπε ο κύριος Κίρτσος, ότι υπάρχει το μεγάλο ο φόβος για την ακροδεξιά, την αύξηση των ποσοστών της και κυρίως η Λεπέν. Αλλά κοιτάξτε να δείτε τώρα, όταν όμως επικρατεί ο φόβος και η ιδεολογία του φόβου, κάπου έχει την αιτία του. Και αυτό είναι στις ακραίες πολιτικές της νεοφιλελεύθερης που έχουν επικρατήσει, το μεγάλο άνοιγμα στις ανισότητες που υπάρχουν μέσα στις κοινωνίες και βεβαίως και το πρώτο που σας είπα με την κρίση ασφάλειας που έχει δημιουργηθεί με τις επεμβάσεις. Αυτό είναι σύμφυτο, είναι της πολιτικής η οποία έχει ακολουθεί όλα αυτά τα χρόνια. Και έχει ακολουθεί μια πολιτική η οποία οδηγεί πια και να είναι συμμέτοχος πια η Ευρώπη. Νομίζω ότι δεν θα την αγγίξει. Θεωρώ λοιπόν ότι αυτό επηρεάζει και προφανώς μπορεί να έχει και ένα αποτέλεσμα και στην δική μας θέση στην οποία βρισκόμαστε. Αλλά ο ΣΥΡΙΖΑ μέχρι όλη αυτή την περίοδο έχει αντιμετωπίσει και εδώ φαίνεται η στάση του και η τακτική του για το ζήτημα του προσφυγικού, όπως και για την οικονομική κρίση. Άρα εδώ γίνεται πια σαφές σε όλους που είναι η αιτία του κακού. Τώρα μην κάνω εγώ τον αντίλογο, γιατί μπορούμε να θυμηθούμε δηλώσεις που έχουν γίνει μέσα στο 2015, οι οποίες δεν ήταν και πολύ εύστοχες αναφορικά με το προσφυγικό. Θα τα συζητήσουμε. Βέβαια, πάμε να συναντήσουμε τον Αντώνη Ατζολέτο πριν δώσουμε το λόγο στον κύριο Χατζηδάκη, γιατί τελείωσε.